Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ας είναι η χαρά μας μόνιμη πλέον, διότι έχουμε μπροστά μας μια ελπίδα, μια χαρά και ένα ευτυχές γεγονός. Το μέγα ευτυχές γεγονός της Αναστάσεως που κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτόν τον καιρό, αλλά ακόμη και την νόηση που μας χαρίζει το γεγονός αυτό, τις ιδέες που μας δίνει και τα χειροπιαστά αποτελέσματά του. Κάθε χριστιανός, πραγματικός, γνωρίζει ότι αυτές τις μέρες αισθάνεται μια ιδιαίτερη χαρά. Γιατί ξέρει αληθινά ποιος είναι ο Χριστός, τι έκανε για μας, πότε και πώς αναστήθηκε και πότε μας έδωσε πραγματικά την ελευθερία από τα δεσμά αυτά της ύλης, του θανάτου, της αμαρτίας, της βλακείας και οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε πει ποιος είναι ο Χριστός. Για 2000 χρόνια, 2010-12 χρόνια, είναι το πλέον πολύ συζητημένο πρόσωπο της ανθρωπότητος. Και οι εχθροί του τον αναφέρουν με κακία και με δόλο, αλλά και οι φίλοι του τον αγαπούν και τον αναφέρουν καθημερινά. 2000 χρόνια λοιπόν είναι το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο ο Χριστός. Οι πωλήσεις του Ευαγγελίου, για όσους δεν ξέρουν, είναι οι πρώτες πωλήσεις βιβλίων στον κόσμο, δεδομένου ότι το Ευαγγέλιο και ειδικά η Καινή Διαθήκη, τα τέσσερα Ευαγγέλια, Πράξεις των Αποστόλων και Επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και οι Αποστολές του Αποστόλου Παύλου και η Αποκάλυψη, αυτά που απαρτίζουν την Καινή Διαθήκη, έχουν μεταφραστεί σε 1200 γλώσσες και διαλέκτους. Που θα πεις, υπάρχουν 1200 γλώσσες? Όχι. Υπάρχουν περίπου 180 επίσημες γλώσσες στον ΟΗΕ, περίπου. Και υπάρχουν και διάλεκτοι των γλωσσών αυτών. Έτσι, κάθε τόπος έχει και διαλέκτους, δηλαδή κάποια ιδιώματα που μιλούνται λίγο διαφορετικά από ότι η κυρίως γλώσσα του τόπου. Αυτές οι πωλήσεις λοιπόν των Ευαγγελίων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Καθημερινά και παγκοσμίως μεταφράζεται το Ευαγγέλιο. Να αφήσουμε το γεγονός ότι στην Τουρκία μόνο τα τελευταία 5 χρόνια έχουν πουληθεί 8 εκατομμύρια Άγιες Γραφές. Ποιοι τις παίρνουνε? Ας το σκεφτείτε εσείς. Οι Τούρκοι συνήθως λένε ότι είναι μουσουλμάνοι. Όμως μέσα σε αυτούς τους Τούρκους θα υπάρχουν και 20 εκατομμύρια, τουλάχιστον 18 με 20 εκατομμύρια, που δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά φοβόνται να εκδηλώσουν το θρησκευτικό του συνέστημα και είναι χριστιανοί, κρυφοί χριστιανοί, όπως είναι πολύ λαζοί, πόντιοι κλπ. Ο Χριστός άφησε το μοναδικό κενό τάφο στην ανθρωπότητα και ξέρουμε που είναι ο τάφος αυτό στα Ιεροσόλυμα, διότι πάντοτε οι χριστιανοί τον είχαν από κοντά τον Χριστό καθημερινά. Χιλιάδες και εκατομμύρια χριστιανοί πήγαιναν από τον τάφο του από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Άρα είναι αυτός ο τάφος του Χριστού, από εκεί που βγαίνει και το Άγιο Φως. Ας μην μας παραπλανούν οι διάφοροι επιτίδιοι, ουσιαστικά βλάκες, γιατί κάνουν και κακό σε αυτούς τους γι' αυτό. Και λένε ψέματα ότι ο τάφος του Χριστού είναι αλλού. Ας μας δείξουν πού είναι ο τάφος του Χριστού. Λένε αφηρημένα είναι αλλού. Πού είναι? Είναι εκεί που ξέρουμε εμείς, από εκεί που βγαίνει το Άγιο Φως. Απόδειξη του ότι είναι εκεί ο κενός τάφος του Ιησού, ο Πανάγιος τάφος στα Ιεροσόλυμα, στην Ιερουσαλήμ, στο Ναό της Αναστάσεως, απόδειξη είναι ότι εκεί βγαίνει το Άγιο Φως. Κάθε Σάββατο βγαίνει το Άγιο Φως, αγαπητοί φίλοι, το οποίο το Άγιο Φως μεταφέρεται και πάει στην Αμερική, πάει πρώτα στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Και φεύγει και ειδικό αεροπλάνο από τους Αγίους Τόπους και πάει Αυστραλία και Αμερική, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλοί Ορθόδοξοι. Έτσι λοιπόν, να μην μας γελούν και να μην μας λένε διάφορα πράγματα. Αναστήθηκε ο Χριστός από τον πιο δυνηρό θάνατο, από το θάνατο το σταυρικό. Απόδειξη της Αναστάσεως, τρανή απόδειξη της Αναστάσεως, είναι οι 11 μαθητές του. Εκτός του Ιούδα που απαγχωνίστηκε, οι άλλοι 11 μαθητές τι έκαναν?
Οι άλλοι 11 μαθητές είδαν τον Χριστό. Τον είδανε μπροστά τους ολοζώντανο, θεραπευμένο μετά από μια εβδομάδα, να στέκεται και να τους μιλάει με κύρος αυθεντία, βασιλική παστάδα όπως λέει, σαν να βγει από βασιλικό λουτρό, έτσι, και τον υφώνα το βασιλικό. Φρέσκος, ζωηρός, ζωντανός όσο ποτέ άλλοτε και να τους λέει ότι εγώ είμαι αυτός που βλέπετε και σας είχα πει ότι θα αναστηθώ. Άρα το γεγονός της Αναστάσεως είναι πρωτοφανές στην ανθρωπότητα, δεν έχει ξαναγίνει και ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Λένε για τους γιόγκοι ότι τους βάζουν στο χώμα τρεις μέρες και βγαίνουν, αναπνέουν με καλαμάκι κλπ. Ωραία. Αλλά οι γιόγκοι αυτοί δεν είναι ταλαιπωρημένοι και σκοτωμένοι όπως ήταν ο Χριστός. Φέρτε ένα γιόγκι να τον σταυρώσουμε πρώτα, να τον τρυπήσουμε την πλευρά και να δούμε αν δεχτεί μετά να θαυτεί. Και να πεθάνει πρώτα. Αυτοί μπαίνουν ζωντανοί και βγαίνουν. Κάτι κάνουν εκεί. Όντως μένουν στο χώμα κάτω, αλλά είναι υγιείς. Ο Χριστός δεν ήταν υγιής όταν μπήκε στη γη, ήταν νεκρός. Γι' αυτό να μην ακούμε και άλλα παραμύθια. Αναστήθηκε λοιπόν ο Κύριος από τον οδυνηρό θάνατο και από τους νεκρούς και απόδειξη είναι οι 11 φοβισμένοι μαθητές οι οποίοι ήταν κλειδαμπαρωμένοι και όταν είδαν τον αναστημένο Χριστό έγιναν λέοντες, ατρόμητοι, πυρπνέοντες όπως λέει κάποιος και βγήκαν αγράμματοι όντες σε όλες τις περιοχές της τότε γνωστής γης και δίδαξαν για τον Χριστό και έφεραν στον Χριστό αναρρύθμιτες ψυχές και επεκράτησε ο χριστιανισμός μετά από πολύ βέβαια κόπο, μετά από 2,5 περίπου 3 αιώνες, επεκράτησε στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Είναι ο πρώτος αυτοκράτορας, Βυζαντινός, με ελληνική παιδεία, ο οποίος έδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, που έλεγε, που δεν υπήρχε μέχρι τότε, όποιος άνθρωπος θρησκεύεται, μπορεί να θρησκεύεται σε οποιοδήποτε πράγμα θέλει. Αυτό έκανε τους χριστιανούς να βγουν από τις κατακόμβες και να μπουν στην κανονική ζωή και να μεγαλουργήσει ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος λέγεται εις Απόστολος από την Εκκλησία. Διότι έκανε έργο που δεν έκαναν, που λέει ο Λόγος, και οι Απόστολοι. Εις άξιο των Αποστόλων. Πήρε τον χριστιανισμό από τις κατακόμβες και τον ανέβασε στο φως. Γι' αυτό είναι μέγας στην ιστορία ο Κωνσταντίνος, αλλά και για πολλά άλλα. Θα τα πούμε σε ειδικό κεφάλαιο. Έγιναν λέοντες ατρόμητοι. Γιατί ήταν τον Χριστό, γιατί ξεφοβήθηκαν, γιατί ο Χριστός είχε νικήσει το θάνατο και μαζί με τον Χριστό νικάμε και εμείς το θάνατο. Αυτή λοιπόν η λιονταρίσια ψυχή που εμφανίστηκε στους μαθητές πρέπει να εμφανιστεί και στους όλους τους πιστούς του Χριστού. Όλοι εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό πρέπει να έχουμε την ίδια λιονταρίσια δύναμη. Να μην φοβόμαστε χάρο, να μην φοβόμαστε θάνατο, να μην φοβόμαστε αρρώστια, να μην φοβόμαστε εχθρούς, να μην φοβόμαστε φυλακίσεις, να μην φοβόμαστε μαστιγώσεις, να μην φοβόμαστε τίποτα. Όπως έκαναν και οι μαθητές. Αλλιώς τι νόημα έχει να λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Αν πραγματικά μας απελευθερώνει από το θάνατο ο Χριστός, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Γιατί ξέρουμε ότι ή νεκροί ή ζωντανοί κοντά στον Χριστό θα είμαστε. Αφού από τώρα τον θέλουμε και τον ζητάμε και μετά το θάνατο θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δίδαξαν την ανθρωπότητα λοιπόν και αυτό είναι μια απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί ο Χριστός τους είπε ότι θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή και κοντά μας και σε εμάς τους ίδιους τους χριστιανούς είναι ο Χριστός μαζί μας. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Ο Χριστός λέει όταν είναι δύο και τρεις συνηγμένοι στο αιμόν όνομα, δηλαδή να είναι χριστιανοί, έτσι να είναι. Ορκισμένοι στο όνομα του Χριστού, βαφτισμένοι στο όνομα του Χριστού, να πιστεύουν τον Χριστό όπως τον πιστεύουν κανονικά και οι άλλοι. Μετά λοιπόν, μετά από 2.000 τόσα χρόνια, όλοι αυτοί οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι διδάσκαλοι, οι σοφοί της ανθρωπότητος που γεννήθηκαν και μαρτύρησαν με το αίμα τους ή με την πένα τους, με το μελάνι τους, με την γλώσσα τους, εμαρτύρησαν για τον Χριστό, είναι αναρρύθμιτα εκατομμύρια. Εκατομμύρια Αγίους και μάρτυρες έχει η ίδια η Ελλάδα. Πόσο μάλλον και ο άλλος κόσμος. Η Ελλάδα έχει τους περισσότερους Αγίους και μάρτυρες
από ότι έχει ολόκληρη άλλη οικουμένη. Γιατί αν σκεφτείτε την εποχή του Χριστού, η Ελλάδα ήταν απλωμένη σε όλες τις υπήρους. Στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, Αμερική δεν υπήρχε. Λοιπόν, αυτό τι αποδεικνύει, ότι στο όνομα του Χριστού αυτοί οι άνθρωποι, ορκισμένοι στο όνομα του Χριστού, έκαναν θαύματα. Δεν τα έκαναν μόνοι τους, το έλεγαν. Δεν είμαστε εμείς που κάνουμε τα θαύματα, αλλά ο Χριστός μέσα από εμάς θαυματουργεί. Ο Χριστός θαυματουργεί διαμέσου των Αγίων Του. Είναι αυτή μια μεγάλη αλήθεια του χριστιανισμού. Και όποιος δεν την παραδέχεται είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν έχει πνευματική όραση. Ότι ο Χριστός θαυματουργεί ακόμα και τώρα και σήμερα μέσα από τους Αγίους Του. Πόσα θαύματα δεν κάνουν οι Άγιοι Του, η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νικόλαος. Πόσα εκατομμύρια θαύματα δεν κάνουν ο Άγιος Σπυρίδωνας και όλοι οι Άγιοι. Οι Άγιοι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι ο Χριστός θαυματουργεί καθημερινά μέσω των Αγίων Του και δεν έπαυσε ποτέ ούτε στιγμή ούτε μια ώρα να θαυματουργεί μέσα στην ανθρωπότητα ο Χριστός. Ο Χριστός επίσης ιστορικός έχει διαβεύσει μέσα από τη λογοτεχνία. Ποιος δεν είναι μεγάλος λογοτέχνης δεν έχει υμνήσει τον Χριστό, πέστε μου σας παρακαλώ. Ο Ντοστογεύσκη, από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες του κόσμου που είναι μέσα στους 5 μεγαλύτερους λογοτέχνες όλων των αιώνων, ο Ντοστογεύσκη δεν έχει μιλήσει για τον Χριστό, δεν έχει πάει τον Χριστό μέχρι τα άστρα. Δεν έχει πει ότι αν μου λέγανε ο Χριστός θα πάει στην κόλαση, θα τον ακολουθούσα και στην κόλαση. Δεν είπε ότι το Χριστό όσο βαθιά και να τον εθάβανε, αυτός θα έβγαινε πάνω στην επιφάνεια. Δεν είπε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα ξαναβγεί στο φως. Πόσα πράγματα δεν έγραψε για τον ιεροεξεταστή που καταδικάζει τον παπισμό εκεί ο Ντοστογεύσκη να το διαβάσετε στους αδερφούς Καραμαζόφ. Μόνο το Στογεύσκη, όχι. Ο δικός μας ο Παπαδιαμάντης αγάπησε τόσο πολύ τον Χριστό και την Ελλάδα και το αναφέρει σε κάθε του γραμμή των συγγραφών του. Μεγάλος λογοτέχνης και ο Παπαδιαμάντης, εισάξιος του Στογεύσκη. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και ο επίσημος μεταφραστής του Στογεύσκη, διότι ήξερε ρωσικά ο Παπαδιαμάντης πάρα πολύ καλά και μετέφρασε τον Στογεύσκη και άλλους Ρώσους ποιητές και καλλιτέχνες, λογοτέχνες μεγάλους. Να σας πω για τον Βίκτορ Αγκό ότι λέει για τον Χριστό ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, ότι αυτό, μέσω αυτού γίνεται ό,τι καλό μπορεί να γίνει μέσα στην ανθρωπότητα, γίνεται μέσα του Χριστού. Να σας πω για τον Μαγδαληνή, τον Γιάννη Αγιάννη, ο οποίος πήρε το όνομα της Μαγδαληνής, το επώνυμο μάλλον, και άλλαξε ζωή. Για τον Μυριήλ, τον επίσκοπο Μυριήλ που γράφει ότι του χάρισε, όταν τον έφερε η αστυνομία πίσω, ότι δήθεν, πράγματι ο Γιάννης Αγιάννης είχε κοιμηθεί στο σπίτι του Μυρίλ, του Επισκόπου και του είχε κλέψει τα κυροπήγια. Δύο ασημένια κυροπήγια. Και όταν τον έφερε η αστυνομία πίσω και λέει, συλλάβαμε τον κλέφτη, λέει, πάτερ Μυρίλ που σας έκλεψε, λέει, ενώ εσείς τον φιλοξενήσατε αυτό, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, εγώ του τα έδωσα αυτά και φέρτε σας παρακαλώ και τα άλλα δύο να τα δώσετε στον κύριο Αγιάννη, λέει, διότι του είχα πει να πάρει και τα τέσσερα, αλλά αυτό πήρε τα δύο από τα κυροπήγια, τα χρυσά, τα ασημένια. Και του έδωσε και τα άλλα δύο. Και όταν λέει αστυνομική, συγγνώμη, κάναμε λάθος, λέει, προσβάλαμε έναν επισκέπτη σας, λέει, αλλά ζητάμε συγγνώμη και να φύγουμε. Και όταν έφυγε η αστυνομική, κοιταχτήκαν στα μάτια οι δύο άντρες, ο Μυρίλ και ο Γιάννης Αγιάννης. Και του είπε ο Μυρίλ, κοίταξε, πάρτε αυτά, πούλησε τα και προσπάθησε να ζήσει τίμια από εδώ και πέρα. Εγώ με αυτά εδώ τα ευτελή πράγματα σου εξαγοράζω την ψυχή σου, να γίνει καλό άνθρωπο. Και έφυγε ο Γιάννης Αγιάννης και έπαθε τέτοια κρίση συνειδήσεως. Τους ώστε μετά άλλαξε 180 μοίρες και έγινε ένα είδος Αγίου των Παρισίων. Αν διαβάσετε το έργο του, θα καταλάβετε πολλά. Ο Σέξπιρ δεν μίλησε για τον Χριστό. Ο Σέξπιρ δεν είπε ότι ο Χριστός είναι η μεγάλη δύναμη αυτού του κόσμου. Δεν μίλησε ο Γκέτε για τον Χριστό. Που είπε μάλιστα το εξής, ότι η Ελλάδα χάρη στον Χριστό μεγαλούργησε. Είπε ο Γκέτε, ο Γερμανός. Ας τα ακούσουν σήμερα οι ντόπιοι Γερμανοί που λένε για την Ελλάδα. Ο Ντάντε δεν έγραψε την κόλαση που είπε ότι εδώ πάνω από την κόλαση, βέβαια έκανε ένα λάθος που για το Πουργατόριο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή την αγάπη που είχαν οι μεγάλοι λογοτέχνες για τον Χριστό. Ο Ντάντε ήταν πάπικος και έκανε και λάθη, δογματικά. Είπε ότι υπάρχει το Πουργατόριο ανάμεσα, λέει, στην κόλαση και στον Παράδεισο, που δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
έκανε το λάθος που έκανε και ο Ριγέννης, που είπε ότι όλοι τελικά θα πάμε στον παράδεισο, αφού ταλαιπωρηθούμε ένα διάστημα στην κόλαση. Μα η κόλαση είναι αιώνια, δεν είναι διάστημα, είναι αιωνιότητα. Αυτό είναι το τρομερό της κολάσεως. Γιατί αν ήταν και χίλια χρόνια μπορούσε να την υπομείνει κάποιος, αλλά δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια αιωνιότητα και η αιωνιότητα είναι ατελεύτητη. Είναι ένα νούμερο από εδώ μέχρι τα φεγγάρι, μηδενικά. Ένα και μηδενικά από εδώ μέχρι τα φεγγάρι, ένας τέτοιος αριθμός, είναι μια στιγμή της αιωνιότητας. Φανταστείτε τι γίνεται. Ο Σολομός ο δικός μας, ο Κάλβος, ο Θερβάντες, ο Ισπανός Θερβάντες αγάπησε τον Χριστό και μίλησε για αυτόν. Ο Σολομός, όλοι οι μεγάλοι, ο Σολομός ενέγραψε για τον Χριστό. Τι είπε? Δεν είπε στο ποίημά του εγκόμια για την Παναγία, για τον Χριστό, για τους Αγίους? Ο Διονύσιος Σολομός, το τέκνο αυτό το εκλεκτό της Ελλάδας, που λέει στο ποίημα του ο Σολομός, όταν έρθεις, λέει, δεν θα βρεις παρά του πατέρα σου τον τάφο. Σαν γυρίσεις, γράφει σε ένα φίλο του, στην Αγγλία Έλληνα, και του λέει, σαν γυρίσεις δεν θα βρεις παρά μόνο του πατέρα σου τον τάφο. Είμαι πάνω και σου γράφω, μέρα πρώτη του Μαγιού. Εσκορπίσαμε τα άνθη πάνω στα άκα καταστήθη, του πατέρα του δηλαδή, γιατί εκείνος εκοιμήθη εις τον ύπνο του Χριστού. Και με όλους τους τρόπους και με όλα τα βήματά του δείχνει πόσο χριστιανός ήταν ο Σολομός. Ο Κάλβος επίσης. Και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Ο Χριστός λοιπόν διχοτόμησε την ιστορία του κόσμου σε προ-Χριστού και μετά Χριστό. Είναι ψέματα αυτό? Οι τρεις κατηγοροί του Χριστού, που δεν το ξέρει ο κόσμος, ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος, μετά από λίγα χρόνια κατηγορήθηκαν στη Ρώμη από την Μαγδαληνή. Ότι άδικα δίκασαν τον Χριστό, το δάσκαλό της, και το επέβαλαν μαρτυρικό σταυρικό θάνατο και πρέπει να τιμωρηθούν. Και ο Κέσαρας τη ζήτησε κάποια εχέγγυα. Λέει, τι είναι αυτό που μου δίνεις για να πιστέψω ότι πραγματικά λες την αλήθεια? Και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε ότι εκείνη την Παρασκευή του μήνα Νισάν έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη. Και το διαπίστωσε ο Κέσαρας ότι όντως έτσι ήταν, πριν τρία χρόνια είχε γίνει σκοτάδι στη γη. Και με αυτό το ντοκουμέντο ζήτησε να φέρουν και τους τρεις να τους δικάσει και τους καταδίκασε σε θάνατο. Και πήγανε κακήν κακός και οι τρεις. Και ο Άννας, ο οποίος σκοτώθηκε στη Ρώμη, ο Καϊάφας, ο οποίος πέθανε καθοδόν από την καρδιά του, και ο Πιλάτος, ο οποίος το ξέφτηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, λένε κατά λάθος. Αλλά βάσει περιπτώσει βρήκε θάνατο κι αυτός. Τώρα να σας πω κάτι άλλο. Να το ξέρουν λίγο παλιότεροι. Ένας από τους Beatles τόλμησε, ο Τζον Λένον λεγόμενος, και ξεστόμησε μια μέρα δημοσίως ότι εμείς οι Beatles είμαστε πιο γνωστοί και πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, λέει σήμερα. Παγκόσμια κατακραυγή επικόλουθησε. Στην Αμερική οι δίσκοι πέσανε στο ελάχιστο. Διαλύθηκε το συγκρότημα μετά από λίγο. Και οι εταιρείες τον πιάσανε και του είπαν: έλα εδώ, έλα στην Αμερική, στην τηλεοράση να μιλήσει και να πει ότι έκανα μεγάλο λάθος που είπα αυτή την κουβέντα και να την ανασκευάσει. Να πει συγγνώμη που μίλησε έτσι για τον Χριστό. Το έκανε ο Τζον Λένον. Πήγε και απολογήθηκε στη τηλεοράση και παντού. Αλλά είχε ραγίσει το γυαλί πλέον. Ξεστόμησε αυτή τη φοβερή βλαστήμια. Ότι αυτοί οι Beatles, τα ανθρωπάκια αυτά, που τα κυρνήσαν οι εταιρείες δεξιά και αριστερά, που τους κάνανε και γκουρουιστές, τους κάνανε και από εδώ και από εκεί, ό,τι θέλανε τους κάνανε, και χασικλίδες τους κάνανε, εν πάση περιπτώσει, δεν τους χωρέψουν όσοι έχουν πεθάνει, έβρεσαν τον Χριστό με φανερά υπονοούμενα ή κρυφά. Μετά από δύο χρόνια, ένας φανατικός οπαδός του ίδιου του Τζον Λένον τον εδολοφόνησε στη Νέα Υόρκη. Η σατανική ροκ μουσική, που είναι η πιο σκληρή, μάλλον στην πιο σκληρή μορφή της, γιατί υπάρχει και μαλακή ροκ μουσική, ελαφρά ροκ μουσική, αλλά η σκληρή ροκ μουσική, με τα παρακλάδια της, την ραπ και τα παρακλάδια της ροκ μουσικής, τη heavy metal κλπ. Αυτοί οι heavy metal, μερικοί από αυτούς, κάποια συγκροτήματα, βρίζουν τον Χριστό. Βρίζουν τον Χριστό με τα τραγούδια. Δηλαδή η εποχή άλλαξε τώρα. Κάποτε τον Λένον τον εβάλανε επειδή είπε για τον Χριστό αυτή τη λέξη, τώρα φανερά ή κρυφά με υπονοούμενα να βρίζουν τον Χριστό μέσα από τα τραγούδια τους. Μόνο τον Χριστό. Όχι τον Βούδα, όχι τον Μωάμεθ, όχι άλλον.
Μόνο το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι η καρυδιά που έχει τα καρύδια, που λέει και ο Κολοκοτρώνης. Διότι ο Χριστός είναι που χαλάει το σχέδιο των σατανιστών όπου γης και της νέας τάξης και των φανερών σατανιστών, των διάβολων ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μισούν το Χριστό. Οι καλοπροαίρετοι όμως όλης της γης τον αγαπάνε. Με τον α ή β τρόπο εκδηλώνουν την αγάπη τους. Έστω και με τη συμπάθειά τους, αν δεν είναι οπαδοί του. Με χίλιους τρόπους ο Χριστός αμείβει όσους τον αγαπούν. Αλλά και ο ίδιος μας είπε για τον εαυτό του, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι το φως των ανθρώπων, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η Ανάσταση. Δεν τα είπε ο Χριστός αυτά μέσα στο Ευαγγέλιο? Εμείς είστε το φως του κόσμου, είπε στους μαθητές. Εσείς τώρα θα είσαστε το φως του κόσμου, γιατί σας φωτίζω εγώ και σας κρατάω φωτισμένο για να είστε το φως του κόσμου. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είχε μακράν πέραν κάθε άλλο προσώπου της ανθρωπότητας προφητευθεί από χιλιάδες προφητείες. Αγαπητοί, εδώ πέρα έχουμε κάνει ολόκληρες εκπομπές. Ο Χριστός είχε προφητευθεί από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά άστους αυτούς, λένε μερικοί, καλά, αυτοί είναι Εβραίοι, άστους αυτούς. Αν οι Έλληνες, πόσοι Έλληνες δεν προφήτησαν τον Χριστό? Οι τρεις τραγικοί συγγραφείς έχουν προφητεύσει τον Χριστό. Ο Σόλων έχει προφητεύσει τον Χριστό. Ο Πυθαγόρας έχει προφητεύσει τον Χριστό. Εκείνος δεν που έχει κάνει φοβερές προφητείες για τον Χριστό είναι ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Τι να σας πω, πάρτε βιβλία και διαβάστε. Ακόμα και οι Σύβυλες έχουν προφητεύσει τον Χριστό. Τα μαντεία δηλαδή, και των Δελφών και της Δωδώνης αλλά και της Ρώμης έχουν προφητεύσει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα στους Δελφούς είπε ότι θα σταματήσει πλέον να τρέχει η πηγή παγάλα λέουσα, δηλαδή το τρέχον το λάλλον είδωρ, το τρεχούμενο νερό του Απόλλωνα, του φίβου Απόλλωνα, διότι ένας μας βιάζει ένα παιδί Εβραίων. Έρχεται να γεννηθεί ένα παιδί Εβραίων, το οποίο θα κλείσει τα στόματα όλων των μαντίων του κόσμου. Αυτό το είπαν οι Σύβυλες. Δεν σας φαίνεται τρομερή προφητεία αυτή? Οι Σύβυλες της Ρώμης είπαν τα ίδια και χειρότερα και περισσότερα και είπαν ότι το όνομά του θα βγάζει 888. Πάρτε το Ιησούς και κάντε το πρόσθεση, το Ιώτα, το Ιτα. Το Ιώτα είναι 10, το Ιτα 8, το Σίγμα είναι τόσο, το άλλο είναι τόσο, βγαίνει 888. 400 είναι το Σίγμα, 2 τετρακοσάρια, 888 βγάζει το όνομα Ιησούς. Πώς το ξέρανε? Τους ανάγκασε ο Θεός να ομολογήσουν ότι τελειώνει πλέον, τελείωσαν τα ψέματα. Οι καλοπροαίρετοι όλης της γης αγαπούν τον Χριστό και βγαίνουν πάντοτε κερδισμένοι. Θέλετε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αμός, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ? Θέλετε τους ψαλμούς του Δαβίδ, 150 ψαλμοί, η μισή από αυτούς μιλάνε για τον Μεσσία. Δεν λέει ο Δανιήλ, δεν λέει ο Δαβίδ ότι μου κάρψαν τα χέρια και τα πόδια? Δεν λέει ότι μου παίξαν στον κλήρο τα ρούχα? 1000 χρόνια π.Χ. δεν λέει αυτά τα πράγματα? Δεν λέει το Ηλί, Ηλί, λαβάσα μαχτανή, Κύριε, γιατί με εγκατέλειπες, ή να τι με εγκατέλειπες? Δεν λέει ότι στη ρίψα μου μου έδωσαν ξύδι και χολή? Τα λένε οι προφητείες του Δαβίδ, γραμμένα, σκρίπτο αμάνεν, τα γραπτά που μένουν, τα έχουν οι Εβραίοι όλα αυτά. Και εμείς τα έχουμε, από τη μετάφραση των 70. Η Καινή Διαθήκη γράφει στα ελληνικά, προσέχτε, μην σας ξεγελάνε. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε το 140 π.Χ. Αλλά η Καινή Διαθήκη γράφτηκε μετά το Χριστό, από το 65 μέχρι το 78 γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και το 95 γράφτηκε η Αποκάλυψη. Πρώτο Ευαγγέλιο το γράψε ο Μαθαίος, το γράψε στα αραμαϊκά, το μετέφρασε στα ελληνικά. Ο Μάρκος ήταν Έλληνας, έγραψε κατευθείαν στα ελληνικά, που έχει γράψει το μισό Ευαγγέλιο σχεδόν ο Μάρκος. Έχει γράψει όλο το Ευαγγέλιο του Μάρκου, τις πράξεις των Αποστόλων. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο Παύλος
Δεν έγραψε στα ελληνικά. Προς Κορινθίους που την έγραψε, στα εβραϊκά ή στα γερμανικά. Ελληνικά τις έγραψε επιστολές ο Απόστολος Παύλος. Μη σας ξεγελάνε λοιπόν οι διάφοροι Ιαχωβίτες, οι οποίοι λένε ότι μεταφράστηκε η Καινή Διαθήκη. Δεν μεταφράστηκε η Καινή Διαθήκη, γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Έτσι ήθελε ο Θεός να γραφτεί η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό είχε διαδώσει την ελληνική γλώσσα ο Θεός. Για να έρθει ο Χριστός και να γραφτούν τα Ευαγγέλια εκεί. Ψέματα είναι αυτά. Δεν είναι ψέματα, κύριοι αγαπητοί αδελφοί, είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλετε άλλους που προφήτευσαν τον Χριστό, ο Σωκράτης, ο Σενέκας, ο Πυθαγόρας, ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Βούδας. Ξέρετε τι είπε ο Βούδας? Σε 500 χρόνια ο Βουδισμός θα καταργηθεί. 500 χρόνια π.Χ. έγραφε. Και μια αληθινή θρησκεία θα λάμψει σε όλη την ανθρωπότητα. Ξέρετε τι είπαν ο Ίνκας? Ο ουράνιος βοσκός θα κατέβει στη γη και θα ποιμάνει τα πρόβατά του εδώ. Ο Κονφούκιος, που ήταν Κινέζος, είπε και αυτός προφητείες για τον Χριστό. Οι τρεις μάγοι που έφεραν δώρα προφητικά, τον αναγνώρισαν σαν θεάνθρωπο τον Χριστό. Ο Χριστός επομένως είναι ο αναστημένος βασιλιάς της καρδιάς μας, ημών των χριστιανών, αλλά επίσης και για όλο τον κόσμο είναι άδεια φιλονίκητος θεάνθρωπος και άρχοντας των αρχόντων της γης, άρχοντας της ανθρώπινης ιστορίας. Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο μικρό θέμα. Έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των Αγίων και των Μαρτύρων. Όχι μόνο η Ελλάδα, και η Ρωσία είναι χώρα Αγίων και Μαρτύρων. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς αυτό. Και η Ιταλία υπήρξε χώρα Αγίων και Μαρτύρων τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Οι Ρώμοι, οι Ρωμαίοι υπήρξαν Ρωμαίοι χριστιανοί Άγιοι. Έτσι δεν είναι? Έχουμε Αγίους χριστιανούς Ρωμαίους. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς Αγίους Έλληνες. Έχουμε πάρα πολλούς μάρτυρες και ήρωες Έλληνες. Και για την πατρίδα και για τη θρησκεία πολεμήσανε και πέσανε για αυτό το ιδανικό. Γιατί όμως δεν υπάρχουν σήμερα τόσοι μάρτυρες και ήρωες? Φτωχοί είμαστε σε μεγάλες μορφές τέτοιες, σε Αγίους. Το ίμιση του 20ου αιώνα έβγαλε 3-4 Αγίους. Θέλετε να είναι ακόμα και καμιά 5-6 ακόμα κρυφή Άγιοι? Δεν είναι όμως μεγάλη αυτή η εσοδία Αγίων. Παλιά έβγαιναν χιλιάδες Άγιοι σε μια γενιά. Τώρα όμως, γιατί δεν έχουμε Αγίους? Είμαστε όλοι τα χάλια μας. Γιατί? Διότι μας πήρανε και μας αλλάξανε τα ήθη και τα ορθόδοξα, μας αφαιρέσανε από την παιδεία τα ιερά γράμματα και αφήσανε όλη τη σαβούρα, πήραν τα διαμάδια δηλαδή με λίγα λόγια και αφήσανε τα χαλίκια. Πήραν τα ωραία πράγματα που είχε η ελληνική παιδεία, τα ιερά γράμματα, τα ελληνικά γράμματα και μας φέραν τα νεοεποχήτικα γράμματα, συγκριτικά γράμματα και άθεα γράμματα. Αυτά που αποκοσμάσε το λόγο, τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν. Και γεμίσαμε άμυαλους, εγκληματίες, ναρκωμανείς, ομοφυλόφιλους και από το κακό συναπάντημα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά βγάζει η παιδεία, είναι εποχήτητη και τα άθεα γράμματα. Και δεν θα έχουμε καμία βελτίωση αν δεν ξαναφέρουμε τα ιερά γράμματα να διδαχτούν τα παιδιά για να τους κρατάει ψυχικά και πνευματικά σε όλη τη ζωή. Αυτή η πίστη των πατέρων. Αυτά θέλαμε λοιπόν. Να έχουμε αυτά τα γράμματα σήμερα. Παλιά στην Αφρική πήγαιναν οι Ευρωπαίοι, οι έξυπνοι, παίρνοντας μαζί τους κομπολογάκια, χάντρες, καθρεφτάκια και πήγαιναν στους θαγενείς στην Αφρική και τους έδιναν αυτά και έπαιρναν διαμάντια, ζαφύρια, μαργαριτάρια, πολύτιμους λίθους. Και τα έφεραν εδώ και σε θησαυρίζανε, γινόντουσαν εκατομμυριούχοι. Αυτό ακριβώς κάνουν και σήμερα στην Ορθοδοξία. Μας παίρνουν ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την Ορθόδοξη πίστη. Αυτό από το μεγάλο μαργαριτάρι, την ελληνική παιδεία. Μας παίρνουν τους αρχαίους φιλοσόφους και γράφουν κάτι μετρίους. Σύγχρονοι λογοτέχνες, δηλαδή, άμα το δείτε αυτό το βιβλίο του σχολείου, οι σύγχρονοι λογοτέχνες, δεν ανώσια πράγματα. Δεν έχουν Σολομό, δεν έχουν Παπαδιαμά, δεν έχουν Κάλβο, δεν έχουν αυτούς. Τους μεγάλους βέβαια, τα κανόνια, τα ελληνικά, αλλά έχουν κάτι άλλους. Κάτι ανιαρούς, κομμουνιστό,
αναρχικό τέτοιος. Ντροπή. Ντροπή για μια Ελλάδα που έχει τέτοια ιστορία. Παίρνουν τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια που είχε ο ελληνικός λαός, που είναι η ορθόδοξη πίστη του, είναι η παιδεία του, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι πατέρες, ο Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος Ναζιναζινός, ο Παλαμάς, όχι ο Κωστής Παλαμάς ο ποιητής, ο πιο παλιός Παλαμάς της Θεσσαλονίκης ο Άγιος, που έγραψε δογματικά, υπέροχα δογματικά πράγματα, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο Αβάς, Ισαάκος Σύρος, ο Ιωάννης της Κλίμακος, διαβάστε τους αυτούς, να δείτε τι πράγματα έχουν μέσα, αδιανόητα, πράγματα φοβερά, να κλάψετε. Και μας φέρουν κοινωνιολογικές σαβούρες, σεξουαλική επανάσταση, ισότητα γυναικών και ανδρών, γυναίκες με παντελόνια, άντρες με οτιδήποτε. Και το λένε αυτό, μοντέρνα ζωή και καλή ζωή και πρόοδο, το λένε αυτό. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα να ισχύουν, έτσι. Μας πήρανε τη μελέτη του Ευαγγελίου, που είναι μαργαριτάρι, την εξομολόγηση, που σε απαλλάσσει από το άγχος, και γεμίσαμε άγχος και γεμίσαμε δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι, προς γνώση και συμμόρφωση της σημερινής καταστάσεως, η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ας αλλάξουμε μυαλό και ας δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Να δούμε κανονικά τη ζωή και να ζητήσουμε συγχώρεση από τον εαυτό μας και από τους άλλους και κυρίως από τον Θεό. Και όπως ο Χριστός συγχώρεσε τη Μιλχαλίδα, τον Ζακχαίο, την Πόρνη, τον Ληστή, επειδή μετάνιωσαν, και τους σταυρωτές του ακόμα συγχώρεση, έτσι θα συγχωρηθούμε κι εμείς, αν πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ζητήσουμε συγχώρεση από τον Χριστό. Έχουμε δύο λεπτά, αλλά τι να κάνουμε σε δύο λεπτά, αγαπητοί φίλοι, τι να κάνουμε σε δύο λεπτά. Θα διαβάσουμε λιγάκι από εδώ και να κλείσουμε. Πριν από 170 χρόνια, ο αγωνιστής στρατηγός Μακρυγιάννης, ζώντας το δράμα της την μεγάλη επανάσταση του 21 Ελλάδος, έγραφε, γιατί έπεσε σε χάλιαμα η Ελλάδα μετά. Κάθε άνθρωπος πρέπει να λυπάται και να κλαίγει ότι τρελαθήκαμε μικροί και μεγάλοι. Θεέ, τι λοιπόν, τι υπολείπεται για αυτές τις μέρες, τι άλλο θα δούμε δηλαδή, είχε δίκιο και τι δεν έβλεπε, τους πολιτικούς να αλληλοτρώγονται, τους μισιονάριους της Ευρώπης δηλαδή, να εισορμούν στην Ελλάδα, τον νεοέλληνα λόγιο φιλόσοφο διαχωριστή κληρικό Θεόφιλο Καΐρη να αναπτύσσει επηρεασμένος από τους Γάλλους δεϊστές τους λέγανε την Θεοσέρβεια, μια άλλη θρησκεία από αυτή την Ορθόδοξη που έχουμε εμείς, μια μονοθεϊστική διδασκαλία με τελετές λατρείας, έβλεπε τον κληρικό Θεόκλητο Φαρμακίδη να υπερασπίζεται τον Καΐρη, ο οποίος τελικά καθαιρέθηκε και εξορίστηκε το 1939. Και τον επανέφερε ο Κολέτης, ο Άρχοντας, το 1843. Για τον Κολέτη ο Μακρυγιάννης γράφει ότι μαζί με τη συντροφιά του έκαναν μεγάλα λάθη εναντίον της πατρίδος και της θρησκείας του. Τόσο ώστε τα έθνη, το έθνος αφανίσει όλος διόλου και η θρησκεία και η εκκλησία και την πρωτεύουσα. Και είναι να μας γελάει όλος ο κόσμος. Ο απλός αυτός Άγιος στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος είχε 15 βόλια πάνω στο σώμα του και λέει: μην μιλάτε εμένα για την πατρίδα και τον πατριωτισμό, γιατί θα βγάλω τα ρούχα μου και θα σας δείξω το σώμα μου που είναι κατάστηκτο από σφαίρες. Όταν λοιπόν μου πειράζουν την πατρίδα και τη θρησκεία, μου είπε ο γενναίος στρατηγός Μακρυγιάννης, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάνουν. Αυτό ας είναι και το δικό μας σύνθημα. Να μιλάμε, γιατί πάνε να χαλάσουν την πατρίδα μας, αυτή την ωραία πατρίδα που δεν γεννήθηκε ωραιότερη από αυτή την πατρίδα. Και να φωνάξουμε, να γκαρίξουμε, να μείνουμε στρατιώτες, στρατευμένοι μέχρι το τέλος της ζωής μας για αυτά τα ιδανικά του Χριστού και της Ελλάδος. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Μέχρι αν θέλει ο Θεός την επόμενη εκπομπή να είμαστε πάλι μαζί εδώ, να μιλήσουμε πάλι για τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Θάρρος, να μην τα βάζουμε κάτω. Ο Θεός ζει, ο Χριστός μας ελεεί. Φτάνει να ριζδάμε εμείς το ελαιός του. Να μην έχουμε μεν ψημυρία, αλλά να είμαστε αγωνιστές ζωντανοί της Ορθοδοξίας, διότι έτσι θα κερδίσουμε και την ουράνια βασιλεία, χάρη του Θεού βέβαια,
πάντοτε χάρη του Θεού, κερδίζετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Να είστε καλά, αν θέλει ο Θεός μέχρι την επόμενη εκπομπή, θα πούμε κι άλλα. Χαίρετε.